Μπουζούκι είναι μεράκι, μπουζούκι είναι συνέστημα, μπουζούκι είναι χαρά, μπουζούκι είναι λύπη. Μπουζούκι είναι τα πάντα, η μουσική είναι τα πάντα. Για έναν μουσικό. Είναι η ζωή του, είναι τρόπος ζωής. Πιστεύω ότι άμα δεν δώσεις δικαίωμα δεν θα σε πειράξουν. Άμα είσαι καλός και δεν ενοχλήσεις, δεν θα σε ενοχλήσουν. Εγώ δεν έτυχε να αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα, ούτε από την αστυνομία, ούτε από τον κόσμο, ούτε από τα μαγαζιά. Ασχολούμαι χρόνια με τη μουσική, χρόνια με τα μαγαζιά, αλλά οι εξελίξεις μας βγάλανε στον δρόμο, ας πούμε. Να παίζουμε για τον κόσμο έξω, γιατί πλέον και δουλειές δεν υπάρχουν. Και η οικονομική κρίση μας ανάγκασε να βγούμε έξω. Είναι δύο μέρη που με βρίσκεται, είναι εδώ στην Αριστοτέλου στην Εθνική Τράπεζα και στην Βενιζέλου αριθμού 30, κάπου εκεί. Καλημέρα σας, είμαι ο Λάζαρος, παίζω μουσική στον δρόμο, κάνω το δικό μου προσωπικό κοινωνικό πείραμα, μ' αρέσει να ζω από αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει κυρίως να βλέπω όλη τη χαζομάρα και την αδικία που κυκλοφοράει πάνω κάτω, που όλοι είναι σαλταρισμένοι άνθρωποι για ένα κοινό σκοπό όλοι, για τα χρήματα και την ελευθερία. Και μετά το υπόλοιπο πρόβλημα είναι ότι είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους τέτοια ώρα, δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας. Διάφοροι παίρνουν τηλέφωνα ότι τους ενοχλούμε, δεν τους ενοχλεί πλέον η βαβούρα της πόλης, τους ενοχλεί η μουσική που παίζονται σε μη ώρες κοινής ησυχίας. Άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακόμα, αλλά φοβούνται. Και έχουμε, ας πούμε, μια αστυνομία να συντηρεί ένα απόλυτο χάος, πάνω μας κυρίως. Αυτοί να έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους με ένα τσαμπουκά, έλα φεύγουμε, και να ψάχνουν χαρτιά από ανθρώπους που βρέχει σφαίρες στο κεφάλι τους και περπατάνε και πνίγονται μέσα στις θάλασσες και ψάχνουν να βρουν τα χαρτιά. Χρόνια είναι εδώ πέρα, είμαστε 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε μουσική και αυτοί να συντηρούν ένα απόλυτο χάος. Ένα απόλυτο δύστυχο χάος, γιατί 40 χρόνια γίνεται αυτό εδώ το κακό εμπόριο των τσιγάρων εδώ, πιο πάνω τα ναρκωτικά, 40 χρόνια είναι μέσα στη δουλειά και δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Ίσα ίσα έχουν γίνει χειρότερα, έρχονται άνθρωποι που θέλουν βοήθεια και ζωή και τους καταπατάνε κάτω γιατί δεν ξέρουν τι θα πει άνθρωπος. Δεν έχουν το χρόνο να κάτσουν να σκεφτούν τι γίνεται με την προσωπικότητα και με την ψυχολογική υγεία και γι' αυτό τρέχουν όλοι πάνω κάτω πανικόβλητοι για να βρουν ένα πράγμα που λέγονται λεφτά. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται άνθρωποι μια μέρα, έτσι δεν είναι? Κοίτα γύρω σου και σκέψου καλά λίγο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα που όλα εδώ πληρώνονται. Και εγώ έχω μάθει ότι η καλύτερη σύνθεση είναι η πλήνθεση. Όσο αφαιρείς και απλοποιείς τα πράγματα, γίνονται όμορφα πράγματα.
look life is really warm. But you know that glitter is gold. All that story that never been told. And now we hear some lies. Στην αρχή, όταν το άρχισα, δευτέρα λυκείου που ήμουν, βγαίναμε με ό,τι όργανα μπορείς να φανταστείς, με ηλεκτρικές κιθάρες, με κουβαλούσαμε κοτσαμάν drums και παίζαμε για χάβαλε, για την πλάκα μας, ένα Σάββατο και έβγαινε και ένα χατζηλίκι, ας πούμε, για τη βδομάδα. Μετά, αφού έδωσα πανελλαδικές, ψάχνοντας για κάτι να βιοποριστούμε κι εμείς, άρχισα δειλά-δειλά να βγαίνω μόνος μου, μήπως και κάνω μεροκάματο. Στην αρχή ήταν πολύ άσχημα, γιατί δεν έβγαινε τίποτα. Μετά ανέβαινε πολύ και έφτασε σε σημείο να με βιοπορίζει αυτό το πράγμα, να με βοηθάει να ζω χωρίς να είμαι μπαμπά, μαμά, θα με δώσετε κάτι. Οπότε έγινε καθημερινότητα. Για τη λίρα. Και επειδή με αυτό έμαθα μουσική και την αγαπώ πολύ, αν και στην αρχή έβγαινα με ηλεκτρική κιθάρα, παίζαμε ό,τι μας κατέβει, απλά επειδή, όπως σου είπα, έγινε κάτι με το οποίο βιοπορίζομαι, καλού κακού η κεμετζέ τραβάει. Και στο δρόμο θέλουμε κάτι που να τραβάει και παίζω, ασχολούμαι, εντάξει. Δεν το κάνω μόνο στο δρόμο. Θα παίξω και στο σύλλογο, θα παίξω και σε μια δήλωση και όπου κάτσει. Τις περισσότερες φορές η αστυνομία σε μένα είναι ευγενικότατη. Αν και είναι παράδοξο, εν ώρα μη κινησυχίας να έρχεται κάποιος και να σου πει τι κάνεις. Και μετά στα decibel, που είναι λίγο. Είμαστε Τσιμισκή Φερρυπίν. Είναι τόσο αμάξια, τόσο θόρυβος. Ενόχλησα εγώ. Το αστείο είναι όταν έρχονται κάποιοι, χωρίς καταγγελία, με πολύ άσχημο ύφος, ενώ εγώ θα πρέπει να νιώθω προστατευμένος από αυτόν τον άνθρωπο, ανταυτού νιώθω τρομαγμένος, και να έρθει ο άλλος και να σε τραμπουκίσει και να σου πει το ένα και το άλλο, να σε προσβάλλει. Και τέλει μια φορά σε σηκώθηκα και είπα, αδερφέ, θέλω να κάνω μεροκάματο, σε παρακαλώ. Και αυτός με έπιασε και μου λέει, δώσ' μου την ταυτότητά σου, ενώ με είχε πάρει και πριν ταυτότητα για να με λέξει. Και μου την έλεξε για να με πάρει μέσα και μου λέει, επειδή έχεις λευκό ποινικό μητρό, θα σε πάρω παρασκευιάτικα τώρα μέσα, θα σε αφήσω. Γιατί έπαιζε. Γιατί είναι η πιο ωραία δουλειά που υπάρχει, γιατί μπορώ να ζω έτσι και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία που βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου. Το μόνο πρόβλημα είναι